πέρα τώρα ιδέα για το collab. Για το collab. Είναι ένα co-working space, δηλαδή ένας συνεργατικός χώρος. Είναι ένας χώρος όπου παρέχει τις υποδομές του, δηλαδή τα γραφεία, το ρεύμα, το ίντερνετ, σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρά τεχνολογικά startup. Πρακτικά είναι ανάγκη ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν από μακριά, κάνουν τηλεεργασία ή δουλεύουν από το σπίτι, να το πω πιο ορθά. Όπου θέλουν... Οπότε αντί να είναι απομονωμένο στο σπίτι, ακριβώς, έρχεται εδώ πέρα στον χώρο και υπάρχει και προσωπική επαφή, επικοινωνία, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σπούδασες βιολογία και σε κέρδισε πληροφορική. Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με την πληροφορική από παιδί. Το να ασχοληθεί κάποιος με πληροφορική είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι ένα επάγγελμα. Σπούδασα πολιτικές επιστήμες, αλλά θα ασχοληθώ με δημοσιογραφία που πιθανά μπορεί να γίνει. Αν δεν γνωρίζεις προγραμματισμό, αν δεν γνωρίζεις τις γλώσσες, πώς έκανες τη μετάβαση τώρα εσύ από βιολογία. Ουσιαστικά είναι... το μέσο είναι πάντα. Δηλαδή, το μέσο... Άρα θεωρείς ότι είναι εφικτό ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχει σπουδάσει προγραμματισμό να γίνει προγραμματιστής και καλός προγραμματιστής. Ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται είναι η επιμονή και η θέληση που μπορεί να έχει κάποιος για να κάνει κάτι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι τρόποι. Νομίζω ότι οι διαφορετικές σπουδές σου, το ότι είσαι στο χώρο της προφορικής, αλλά έχεις σπουδάσει κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν σαν... Σε βοήθησε. Ναι, προφανώς. Μπήκε στη διαδικασία, okay, είχες μια ωραία ιδέα, αλλά το έχω μια ωραία ιδέα από το κάνω πράξη. Δεν αυτό είναι και τόσο εύκολο. Ειδικά εμείς οι Έλληνες μας αρέσει να είμαστε στο καφέ και να μπελοφιλοσοφούμε. Έτσι, έτσι. Αυτό... Και όταν έρχει η ώρα, λέμε εντάξει τώρα, ας πάω στη δουλειά μου. Ας πάω στο σπίτι μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρακτικά συμβαίνει αυτό. Το βασικό πρόβλημα με την οποιαδήποτε ιδέα δεν είναι η ιδέα, αλλά το πώς την κάνω πράξη. Όλοι θέλουν μια καλύτερη Ελλάδα. Ναι. Τελικά όμως ο καθένας μας τι κάνει για αυτή την καλύτερη Ελλάδα. Όλοι θέλουμε μια καλύτερη κυβέρνηση. Τι κάνουμε για να έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Εσύ πώς το έκανες, πες μας, για να πάρουμε παράδειγμα, να το κάνουμε κι εμείς μετά. Πολύ απλό. Ήμασταν μια μεγάλη ομάδα που σκεφτόμασταν να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε απόφαση. Τελικά, μετά από κάποιο διάστημα περίπου 3-4 μηνών, μείναμε δύο από τους 7-8 που είχαμε ξεκινήσει ως βασική ιδέα για το φτιάξιμο αυτού του χώρου και τελικά το υλοποιήσαμε. Βίκυ, γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αυστραλία, έρθεις εδώ σε ηλικία 16 ετών και από τότε δεν θέλεις να ξαναφύγεις. Πολλοί Έλληνες λένε θα πάω στην Αυστραλία να δουλέψω, να φύγω από την Ελλάδα, εσύ δεν το σκέφτεσαι καν. Δεν μπήκα ποτέ, όχι, δεν μπήκα ποτέ σε αυτό το προβληματισμό. Γιατί πιστεύεις ότι δεν μπήκες ποτέ? Γιατί μένω μου αρέσει η Ελλάδα, η Ευρώπη. Εδώ μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου και σε μία ώρα μπορείς να βρεθείς σε ξένη χώρα, αν ταξιδέψεις. Δεν υπάρχει αυτή από μόνος που υπάρχει. Ναι, ακριβώς, ναι. Πολύς κόσμος, πολιτισμός, ωραίοι άνθρωποι, φοβερή ιστορία. Έτσι, κουλτούρα. Δεν θέλω να τα καταλήψω αυτά. Με τι ασχολείσαι? Με το mobile. Θα σου μπει ξένη ορολογία. Φτιάχνουμε μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε ανθρώπους που έχουν καταστήματα, παραδείγματος χάρη, να φτιάξουν καμπάνιες, διαφημιστικές προθετικές ενέργειες για τα προϊόντα τους και κατάλληλα για το κινητό. Γιατί έρχεσαι εδώ πέρα και δεν δουλεύεις από το σπίτι σου? Γιατί η μοναξιά είναι η απομόνωση. Οικονομικά σε βοηθάει? Είναι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το οικονομικό που έρχεται ο κόσμος εδώ. Είναι η παρέα. Είναι ότι όταν δουλεύεις σε 8 και 9 ώρα το βράδυ, έχεις κάποιον να πας να μιλήσεις. Ενώ η Βίκυ είπε ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να φύγεις, εσύ το είχες σκεφτεί, γιατί δεν άντεχες όλη αυτή την αρνητική ενέργεια που υπήρχε και τις ειδήσεις. Οι ειδήσεις έχουν γίνει ακόμα πιο αρνητικές, το μέλλον ακόμα πιο ζωφερό, αλλά... Ναι, άλλαξε η ιδέα του να σηκωθώ να φύγω, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα σε εξαναγκάσει να φύγεις. Και μιλώντας με έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο, μεγάλης ηλικίας, αλλά είναι από τους πρώτους επιστήμονες του μάρκετινγκ στην Ελλάδα, θα έλεγα, μου είχε πει το εξής, το οποίο ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει όπως θέλει, ότι η κρίση δημιουργεί κρίσους. Και ίσως
ίσως όχι με την πραγματική έννοια του κρίσου, αλλά μέσα από την κρίση ο κόσμος έχει βρίσκει πια το χρόνο και να ακούει νέες ιδέες και έχει ξαναμπεί στη διαδικασία των συνεργασιών και των συνεργειών. Υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ μας πια. Ξέρεις ότι θα βρει ο άλλος χρόνο να σε ακούσει για την ιδέα σου, να ακούσει εσύ τη δικιά του και να αναπτύξεις καλά πράγματα. Και αν όλοι το σκεφτούμε έτσι, ιδανικά, ότι ναι, είμαστε μια κοινότητα ανθρώπων, γιατί δεν είναι μεγάλη Ελλάδα, που μπορούμε να βρισκόμαστε μέσα σε χώρους και να ανταλλάσσουμε ιδέες και να βοηθάει ένας τον άλλον, σαφέστατα κάνουμε ένα καλό βήμα στο να προχωρήσουμε μπροστά. Μέχρι τώρα πάει καλά, δηλαδή βιοποριστικά αντέχεις, ναι. Προχωράς. Η ουσία και αυτό που θα πούμε το επόμενο διάστημα, νομίζω αρκετά, είναι το θέμα να κάνεις κάτι το οποίο να είναι βιώσιμο. Mm. Τι σημαίνει βιώσιμο? Κάτι το οποίο να έχει ως πρώτη στο σκοπό και στόχο να μπορεί να επιβιώνει και να μην πρέπει να το επιχορηγείς. Στην Ελλάδα ο προγραμματισμός έχει μέλλον. Βεβαίως. Δηλαδή τώρα βλέπουμε εδώ πέρα όλα αυτά τα παιδιά είναι νέοι φοιτητές από πολύ καλά ελληνικά πανεπιστήμια, ασχολούνται με τον προγραμματισμό. Γιατί έχει μέλλον. Μήπως πρέπει να φύγουνε αυτό που λένε. Όχι. Το ελληνικό. Φύγε, παιδί μου, από την Ελλάδα. Φύγε, πήγαινε κάπου αλλού. Προγραμματισμός και όλα, ανοίγει πόρτες κτλ. Δεν χρειάζεται για δύο λόγους. Πρώτον, ο προγραμματισμός έχει το πλεονέκτημα ως τεχνολογία να μην απαιτεί ιδιαίτερες υποδομές. Mm. Άρα είναι η τεχνολογία των φτωχών. Mm. Με την έννοια ότι ο καθένας μπορεί να ξέρει, αρκεί να μάθει κάποιους αλγόριθμους, αρκεί να βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Άρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα χωρίς να χρειαζόμαστε ιδιαίτερες υποδομές. Ας πούμε στην ενέργεια, πρέπει να φτιάξεις, ξέρω εγώ, να έχεις πάνελ, να έχεις στόνα, να έχεις άλλο για να κάνεις πράσινες ενέργειες ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί στην Ελλάδα και όχι κάπου αλλού? Καταρχάς, έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια. Έχουμε πολύ καλό υλικό. Έχουμε τους περισσότερους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς επιστήμονες σε σχέση, σχέση με την Ευρώπη. Στον προγραμματισμό. Όχι μόνο. Γενικότερα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό. Μήπως είναι λάθος τόσο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα? Έχουμε πήξει λίγο στο μεταπτυχιακό. Ναι. Αλλά αυτό είναι και θετικό και αρνητικό. Mm. Αυτό είναι ένα σύνδρομο που είχαν οι γονείς μας, το ότι πρέπει οπωσδήποτε το παιδί να τελειώσει το τέτοιο, να πάρει και το μεταπτυχιακό του. Ήταν ένα σύνδρομο που είχαν τα παιδιά, γιατί ήταν ένας τρόπος για να μην βρεθείς στο επαγγελματικό αδιέξοδο και τώρα τι κάνω. Τώρα πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Να δώσουμε πνοή και σκέψη στην επιχειρηματικότητα. Να μείνω στην Ελλάδα, είμαι προγραμματιστής, είμαι καλός, έχω πάει σε καλό πανεπιστήμιο. Να κάνω τι? Να έχω μια ιδέα και να αρχίσω να την υλοποιώ μόνη μου. Όχι. Πρέπει να γίνει μια μικρή ομάδα έργου και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δουλέψει κάποιος είναι να μπορεί κάθε φορά να τεστάρει αυτό που λέει. Πρέπει να κάνει το μικρότερο δυνατό προϊόν με τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση στους πελάτες του. Μπορούν οι φοιτητές να έρθουν εδώ πέρα να βοηθηθούν? Καταρχάς μέσω των σεμιναρίων. Επίσης να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πράγματα. Mm. Είναι πολύ σημαντικό το να βρίσκεσαι σε μια κοινότητα με ανθρώπους που κάνουν πράγματα. Αυτό σε εμπνέει στο να προσπαθήσεις να κάνεις και εσύ. Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και μια ανάποδη τροχιά. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά και θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει το trend, επειδή ήταν η κοιτίδα του πολιτισμού, επειδή από εκεί εδώ ξεκίνησαν τα μαθηματικά, επειδή για διάφορους λόγους. Θα μπορούσαμε να φέρουμε και επιστήμονες απ' έξω εδώ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αντιστραφεί τελείως αυτή η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι τα καλά μυαλά τα ρουφάνε στο εξωτερικό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το ανάποδο. Και έχει ενδιαφέρον ως εγχείρημα. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Γιώργος, ας πούμε, δωρεάν, έτσι ήρθε ο άνθρωπος από την Αμερική, δίνει τις γνώσεις του σε αυτά τα παιδιά.